Αλυσιδωτές είναι οι συνέπειες μετά το κανόνι του γερμανικού κολοσσού της FTI, μετά τη βόμβα της πτώχευσης του τρίτου μεγαλύτερου tour operator στην Ευρώπη την περασμένη Δευτέρα. Οι δεκάδες εργαζόμενοι του και στην Κρήτη βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Σε μια πρώτη διερευνητική του συνάντηση στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, παρουσία διοίκησης και νομικού συμβούλου, τέθηκαν οι βάσεις για τη διαχείριση της δύσκολης επόμενης ημέρας. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στους εργαζόμενους τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους και ότι οι οφειλές υπάρχουν. Οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολλοί που εργάζονται εδώ στο νομό Ηρακλείου, εκπροσωπούν όλη την Κρήτη, δηλαδή είναι η έδρα του συγκεκριμένου γραφείου ήταν εδώ στο νομό Ηρακλείου και από εδώ γινόταν η διανομή σε όλους τους νομούς της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι εργαζόμενοι εκτιμάται πως είναι περί τους 90. Η είδηση της αναστολής λειτουργίας τους οδηγεί σε ένα ευνίδιο εργασιακό αδιέξοδο στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι λόγω του πτωχευτικού κώδικα οι εργαζόμενοι είναι οι τελευταίοι που ευνοούνται. Γι' αυτό υπάρχει τεράστια ανησυχία και αβεβαιότητα για 90 εργαζομένους στο Ηράκλειο. 150 σε όλη τη χώρα, καθώς και 2.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους του ομίλου. Μουδιασμένοι και εξαιρετικά ανήσυχοι εξακολουθούν προς το παρόν να εργάζονται, περιμένοντας τυπικά την πτώχευση και σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι κοινωνικό το ζήτημα, γι' αυτό και έχουμε εδώ πέρα τον δικηγόρο του εργατικού κέντρου, ώστε να εξηγήσει στους εργαζόμενους τις όποιες απορίες έχουν και να πάμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και συνδικαλιστικοί φορείς στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους.